ποιο θα είναι το ύψος της περιουσίας που θα φορολογηθεί, ποιος θεωρείται πλούσιος, ποιος όχι και τι ακριβώς θα συμβεί για να το ξέρει ο κόσμος πριν πάει να το ρίξει. Και βεβαίως, να μας πει ποιος με ημαράκης μετά. Βεβαίως. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000. Κατάργηση του έμφυα. Πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση, δηλαδή απαλήφεται ο φόρος, τον ξεχνούμε για πάντα. Βεβαίως, καθιέρωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας σαν αυτόν που υπήρχε παλαιότερα. Τον είχαν από πόσο ύψος και πάνω αυτό. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τον είχαν 450.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί κάπου εκεί, εξ όσων γνωρίζω, αλλά και με μείωση των αντικειμενικών αξιών που θα είναι περαιτέρω ελάφρυνση. Απροσδιόριστο και αυτό. Επί τη βάση της δικαστικής συμμόρφωσης αυτό, γιατί υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αντικειμενικές. Δεν ξέρω τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ξέρουμε ότι οι αντικειμενικές δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές τιμές που έχουν πέσει τιμές των ακινήτων, άρα πρέπει να προσαρμοστούν προς τα κάτω. Ωραία. Οι δύο δόσεις που απομένουν για όσους χριστιανούς έχουν να τις πληρώσουν στους επόμενους δύο μήνες, να τις πληρώσουν ή να μην τις πληρώσουν και να περιμένουν ότι θα τους πείτε να κάνουν. Δεν μόνο χριστιανοί και άλλοι Έλληνες πολίτες. Σωστό. Όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και καλά κάνετε και με διορθώνετε. Όχι αλήθεια. Να πληρώσουν ή μην πληρώσουν. Τελικά τι κάνουν, να περιμένουν. Όπως είπε και ο Τσίπρας προχθές, προς το παρόν κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Νόμος καταργείται με νόμο. Ένας από τους πρώτους νόμους, ο οποίος θα ψηφίσει η κυβέρνηση αριστεράς, θα είναι η κατάργηση του έμφυα. Άρα έμφυα για το 2015 μάλιστα, δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Μημαράκη, τι θα περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα, θα ξαναπέσουμε στα ίδια ή θα.